Πέρα από τα καμένα, είναι αφυδατωμένα. Τελείωσε τα φίδια. Βλέπει πώ είναι. Είναι αφυδατωμένα. Όπω αυτό εδώ. Είναι αφυδατωμένα. Το υγρό το γυρίζει πίσω η κουρμούλα για να συντηρήσει τον κορμό τη. Καμένα στα φύλλα. Εικόνες απόλυτης καταστροφής. Ένα εφιαλτικό σκηνικό που ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια των παραγωγών των επιτραπέζιων σταφυλιών του νομού Ηρακλείου και της Κρήτης μία ανάσα πριν τον Τρίγο. Ο παρατεταμένος καύσωνας που σαρώνει τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας δημιούργησε μία άκρος απελπιστική και μη βιώσιμη κατάσταση για τους παραγωγούς, οι οποίοι ήδη έχουν ξεκινήσει να μετρούν τις πληγές τους. Το αποτέλεσμα μέχρι τώρα είναι ότι έχουν εξουδετερωθεί πάρα πολλά αμπέλια τα οποία είναι, πηγαίνουν για επιτροπέζια χρήση, τα οποία έχουν βγει μη εμπορεύσιμα πλέον. Θερμοκρασίες τέτοιες υψηλές, το φαινόμενο συνεχίζεται και επειδή είναι συνεχόμενο το φαινόμενο και τις νύχτες, δεν προλαβαίνει η κουρμούλα να του στηρίξει μέσα από τα υγρά τα οποία έχει. Εξ αυτού του λόγου λοιπόν τραβιέται το υγρό πίσω, πέρα από το κάψιμο, τραβιέται το υγρό πίσω, γι' αυτό βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα, τα λεγόμενα πανιασμένα ή αφυδατωμένα. Οι συνθήκες καύσωνα που επικρατούν στο νησί έχουν προκαλέσει ανυπολόγιστες ζημιές στα επιτραπέζια, στα φύλλα και στα ινάμπελα. Μάλιστα, οι εκτιμήσεις των αγροτών κάνουν λόγο για παραγωγή επιτραπέζιου σταφυλιού έως και 5.000 τόνων, εναντί των 12.000 με 20.000 τόνων που έφταιναν τα προηγούμενα χρόνια. Μιλάμε ότι, για να πάμε με νούμερα, τα οποία είναι καταγεγραμμένα από τη ΔΑΟΚ, ότι υπήρχαν 15 έως 20.000 τόνους εξαγωγή από το νομό μας τα προηγούμενα χρόνια. Φέτος δεν θα ξεπεράσουμε, από ό,τι φαίνεται, εάν σταματήσει εδώ, δεν θα ξεπεράσει 5.000 τόνους, άρα λοιπόν μιλάμε για μεγάλες ζημιές. Εάν συνεχίσει το φαινόμενο, γιατί είναι σε εξέλιξη το φαινόμενο, θα πάμε και σε άλλες δυσάρεστες καταστάσεις. Αυτό το ίδιο συμβαίνει και στα ινάμπελα και στα σταβιδάμπελα. Και φυσικά σε πολλές περιπτώσεις και σε ελιές. Θα συντονιστούμε και θα θέλουμε τη βοήθεια όλων των θεσμών του τόπου, διότι το πρόβλημα δεν ενδιαφέρει μόνο τους αγρότες που θα έχουν πάθει τη ζημιά. Μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο θα έχει δυσάρεστα στα αποτελέσματα στην τοπική οικονομία. Το Σαββατοκύριακο μάλιστα αναμένεται να επισκεφθούν τα αμπέλια οι αρμόδιοι από την Οργάνωση Αμπελουργών και Ελαιοκαλλιεργητών Κρήτης για μια πρώτη εκτίμηση των καταστροφών. Ενώ την ίδια στιγμή ο πρόεδρος του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, Ανδρέας Λικουρέτζος, αφού χθες ενημερώθηκε από τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη για την τεράστια καταστροφή των σταφυλιών, σήμερα διαβεβαίωσε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμου Σενετάκη, ότι ο οργανισμός μεριμνά ήδη για την καταγραφή των ζημιών, όπως επίσης και για το μέγεθος των αποζημιώσεων που πρέπει να δοθεί στους πληγέντες.